Οδύσσια, Ραψοδία Ταφ, στίχος 302. Ο Οδυσσέας που είναι μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο, συζητά με την Πινελόπη και της δίνει πληροφορίες για τον σύζυγό της, ότι, ότι βρίσκεται εκεί κοντά και ότι θα έρχεται, θα έρθει όπου να έρχεται και όρκο θα σου δώσω, της λέει. Μάρτης μου ο Ζεύς, εις τον ίν Ζεύς πρώτα, Θεόν ύπατος και άριστος, τον Θεόν ύπατος και άριστος. Και η εστία, λέει, εστίεται ο Οδυσσέος αμίμονος, είναι αφικάνο, και η εστία του αμόμου Οδυσσέως. Βάζει μάρτυρες λοιπόν τον Δία και την εστία του σπιτιού του Οδυσσέως. Πως αυτά πάντα στα αλήθεια θα τελεστούν όσα αγορεύω, όπως το λέω. Αυτό τούτο το έτος, λέει, θα έρθει, του δε αυτού λυκάβαντος ελεύσεται εν θάδε Οδυσσέως. Λυκάβας είναι από τη λύκη, τη λέξη λύκη με ύψιλον και ήττα που σημαίνει φως, και βαίνω, είναι ο δρόμος του φωτός ο Λυκάβας, δηλαδή το έτος. Οι Λατίνοι λένε lux και όλα τα συναφή σε όλες τις γλώσσες, τις νεολατινικές γλώσσες. Μου άρεσε πάρα πολύ η λέξη που τη βρήκα, την θυμήθηκα τώρα εδώ στο λεξικό, λυκηδεύς, είναι το νεογνώ του λύκου. Άσχετο είναι με το θέμα, αλλά είναι τόσο ωραία λέξη. Θα είναι πολύ ωραία για νεαρούς, νεαρούς σε κάτι, σε ένα καθήκον. Λυκηδεύς. Λυκόπουλα, δεν τα λυκόπουλα, ναι. Δεν ξέρω αν ονομάζονται έτσι. Λυκηδείς ονομάζονται. Δεν ξέρω. Και λυκόφρον είναι αυτός που έχει ισχυρόν, υψηλόν φρόνημα. Δεν είναι πολύ ωραίες λέξεις. Λοιπόν, λυκάβαντος. Σε αυτό το έτος, λέει, αυτού τούτου του λυκάβαντος θα έλθει ο Οδυσσέας, φθήνοντος του μηνός αυτού ή αρχές του άλλου. Της δίνει και χρονικό όριο. Μα βρίσκεται εκεί ο ίδιος, αλλά κάπως πρέπει να... δεν μπορεί να το πει ακόμη. Σε αυτόν πάλι προσήπεν η φρόνιμη Πινελόπη. Ας ήταν ξένε τούτο το έπος να τελεστεί. Δεν πιστεύει αυτά που της λέει. Τότε ταχαίως θα γνώριζες φιλότητα και πολλά δώρα. Αυτά είναι μια φράση που έχει πει ο Τηλέμαχος στον Θεοκλήμενο. Από μένα, ώστε όποιος σε συναντούσε θα σε μακάριζε. Αλλά τούτο η ψυχή μου φαντάζεται πως θα γίνει. Ούτε ο Οδυσσέας στον οίκο του θα έρθει, ούτε εσύ ταξίδι θα κάμεις. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι αρχηγοί στον οίκο, όπως ο Οδυσσέας ήταν μέσα στους άνδρες, αν ποτέ ήταν, ξένους σεβαστούς να πέμπει και να δέχεται. Η απελπισία είναι βαθιά ριζωμένη στην καρδιά της Πινελόπης. Αλλά όμως, τώρα του είπε αυτά και γυρίζει τις υπηρέτριες. Αλλά όμως, υπηρέτριες, λέει, Αμφίπολη, νύψατε τον και βάλτε του στρωμνή, κρεβάτι και χλένες και στρωσίδια στραφτερά, για να είναι σε θαλπορή ώσπου η χρυσόθρονη αυγή να φτάσει. Με την αυγή πολύ πρωί να τον λούσετε, να τον χρήσετε ένδον για να δειπνήσει. Δηλαδή, του υποσχέθηκε θα του δώσει ρούχα και τώρα του λέει ότι δίνει η εντολή στις υπηρέτριες την άλλη μέρα το πρωί, επειδή είναι αργά τη νύχτα, την άλλη μέρα το πρωί να του δώσουν ρούχα καινούργια, γιατί αυτά που φοράει είναι κουρέλια. Να δειπνήσει λοιπόν με τον Τηλέμαχο, καθήμενο στο μέγαρο, και άλογος για εκείνον όποιον τούτον στεναχωρήσει φθήροντας τη ζωή του, ούτε άλλο έργο εδώ θα πράξει, ακόμη και αν χολωμένος είναι δεινός, πάρα πολύ ενός, πάρα πολύ. Γιατί πώς εμένα εσύ ξένε θα γνωρίσεις που από τις γυναίκες τις άλλες υπερβάλλω σε νου και φρόνιμη σκέψη. Πώς θα καταλάβεις δηλαδή ότι εγώ είμαι πιο συνετή. Ανακάθαρτος, λέει, κάθεσαι κακά ντυμένος στα μέγαρα και δειπνείς. Οι άνθρωποι βραχίδιοι γεννιούνται, λέει, μηνυνθάδιοι τελέθουσιν. Αλλά όποιος απεινής, είναι σκληρός, απεινής είναι η ομηρική λέξη, όποιος είναι σκληρός και σκληρή είναι η σκέψη του και τον καταρώνται πάντες οι βρωτοί, άλγοι θα έχει ο πίσω στη ζωή και όταν πεθάνει τον περιγελούν άπαντες. Αυτός όποιος άμωμος είναι, άμωμη και η σκέψη του, η γνώμη του. Και το ευρύ του κλαίος οι ξένοι μεταφέρουν σε όλους τους ανθρώπους και πολλοί εστλών τον λέγουν. Αυτή η στίχη 329 με 334 είναι στίχη που τους επαναλαμβάνει ο Δίων ο Χρυσόστομος στο λόγο του, στο πρώτο λόγο του περί βασιλείας το 47. Τι είναι, δεν τους χρειάζεται για τίποτα άλλο, είναι
εν τη ρήμη του λόγου ερανίζεται λίγους στίχους από τον Όμηρο προς επίρρωση, πολλές φορές προς επίρρωση ή για να διανθίσουν. Εδώ λέει, όπως συνέβη εκείνο, βάζει και αυτούς τους στίχους. Όποιος είναι σκληρός, λέει, τον καταρρώνται όλοι. Αλλά όποιος είναι άμωμος στη σκέψη του, σε όλους τους, όλοι οι άνθρωποι τον λένε αισθλό. Καλό δηλαδή, γενναίο, άξιο. Σε αυτήν απαντώντας προσείπεν ο πολύβουλος Οδυσσεύς. Γυναίκα σεβαστή του Λαερτιάδου Οδυσσέως, αλήθεια εγώ τις χλένες και τα λαμπρά στο σίδια απεχθάνομαι, λέει. Πάει με δασία στο επόμενο. Εχθαίρομαι δηλαδή. Αφότου το πρώτον της Κρήτης το όλον υφάδες όρι, τα όλον υφάδες όρι άφησα. Από τότε που για πρώτη φορά λοιπόν άφησα τα νυφόεντα όρη της Κρήτης. Νοσφυσάμινιν, νοσφυ σημαίνει μακράν, νοσφύσω σημαίνει αποχωρίζομαι, αφήνω κάτι μακριά, φεύγω. Από την πρώτη λοιπόν φορά, από τότε που για πρώτη φορά έφυγα από την Κρήτη, της λέει ότι είναι κριτικός, της έχει πει προηγουμένως, φεύγοντας με μακριά κουπιά, δολιχηρέτμιο, νιός δολιχηρέτμιο, το ερετμόν είναι το κουπί, δόλιχον ερετμόν, με τα μακριά κουπιά. Και πλαγιάζω, της λέει, όπως πριν που άϊπνες νύχτες περνούσα. Γιατί πολλές νύχτες σε απρεπή κήτη κοιμήθηκα, αϊκέλιο νικήτη. Αϊκέλος είναι αυτός που δεν είναι ταιριαστός, απρεπής. Και κοιμήθηκα λοιπόν σε απρεπή κρεβάτια, χάμο, και ανέμενα την καλήθρονη θεϊκή ιό. Ούτε το ποδονύψιμο, ποδάνυπτρα είναι, μου είναι αρεστό στην ψυχή μου. Ουδέ γυναίκα το πόδι μου θα αγγίξει αυτές που στο δώμα οι υπηρέτριες σου είναι. Δρίστηρε, λέει. Ο δριστήρ είναι το αρσενικό. Δρίστηρα είναι το θηλυκό. Δριστήρ είναι ο δράστης. Είναι ο εργάτης, ο υπηρέτης. Από αυτές, λέει, όλες που είναι τις υπηρέτριες, λέει, τις γυναίκες εδώ, δεν θέλω να μου αγγίξουν τα πόδια. Εκτός, λέει, αν κάποια γριά υπάρχει παλαιά, τα φρόνημα να γνωρίζει. Η οποία, λέει, θα έχει περάσει τόσα όσα κι εγώ. Και εδώ λείπει ένα στίχος από το κείμενο, 348, λέει, «Την ουκ αν φθονέι μη ποδόν άψεστε εμείο». Αυτή, λέει, δεν έχω κακές διαθέσεις, δεν αρνούμε δηλαδή. Φθονέω σημαίνει έχω κακές διαθέσεις αλλά και αρνούμε. Σε αυτήν δεν θα αρνηθώ να μου άψεστε, να μου αγγίξει, λέει, τα πόδια. Σε αυτόν πάλι προσείπεν η φρόνιμη Πινελόπη. «Ξένε φίλε, γιατί άνδρας έτσι μυαλωμένος και αγαπητός, ξένος τηλεδαπός, δεν έφτασε στο δώμα μου». Όπως εσύ με εφράδια σωστά τα πάντα αγορεύεις. Αρχίζει λοιπόν εδώ με αυτή τη φράση να φαίνεται ότι τον εμπιστεύεται πια τον Οδυσσέα. Είναι μία γριά λοιπόν που έχει πυκνές σκέψεις στις φρένες της, η οποία εκείνον τον δύστυχο καλόθρεψε και τον μεγάλωσε, λέει, τρέφεν ή δε ατίταλε. Είναι αναδιπλασιασμός, το ρήμα είναι ατάλο. Τον μεγάλωσε από τότε που ήταν αταλός, απαλός, μικρός. Και τον δέχτηκε, λέει, στα χέρια της όταν το πρώτον έτεκε η μητέρα. Όταν τον γέννησε η μητέρα του, αυτή τον δέχτηκε στα χέρια της. Αυτή τα πόδια σου, λέει, θα ανοίψει και ας έχει ολίγη δύναμη. Αλλά εμπρός τώρα σήκω, αυτή θα σου ανοίψει τα πόδια και στρέφεται στην Ευρύκλεια. Αλλά εμπρός τώρα σήκω φρόνιμη Ευρύκλεια, της λέει, περίφρον Ευρύκλεια. Νύψε το άνακτό σου τον ομήλικο. Και τώρα εδώ αρχίζουν κάποιες υποψίες. Είναι ομήλικος, συνομήλικος του Οδυσσέως. Κάπου ο Οδυσσεύς ήδη τέτοια θα έχει πόδια και τέτοια χέρια. Γιατί γρήγορα οι κακουχίες τους βρωτούς καταγυράσκουν. Αυτόν εδώ το στίχο τον αναφέρει, ποιος τον αναφέρει, ο Πλούταρχος. Αυτό ο στίχος είναι 360. Ο Πλούταρχος το έργο του πώς δει των νέων ποιημάτων ακούει. Πώς πρέπει δηλαδή ο νέος να ακούει τα ποιήματα. Είναι στο 24F. Εκεί πραγματεύεται το ζήτημα της ευδαιμονίας και παραθέτει αποσπάσματα διαφόρων ποιητών, ώσπου εξηγεί, όσου φτάνει στην έννοια της κακότητος και την εξηγεί. Λέει, επειδή αναφέρει, λέει, «Έψα γάρεν κακότητη βρωτή καταγυράσκουσιν».
γρήγορα οι κακουχίες και λέει γυράσκουν τους βρωτούς και λέει τώρα τι σημαίνει η λέξη κακότητα, λέει ο Πλούταρχος. Οι ποιητές με τη λέξη κακότητα άλλοτε εννοούν την κακία και τη μοχθηρία της ψυχής, όπως ο Ισίωδος που λέει την μεν γάρ κακότητα και η λαδόν έστιν ελέστε. Αυτό το λέει στο έργα και η μέρε 287 στίχος, τι θα πει αυτό. Και κοπαδιαστά λέει την κακότητα, μπορεί και κοπαδιαστά να την πιάσει κάποιος. Είναι τόσο πυκνή που μπορεί να την πιάσει. Άλλοτε όμως θεωρεί, λέγεται η λέξη ως κάκωση και δυστυχία, όπως ο Όμηρος και αναφέρει αυτόν εδώ το στίχο. Στον Όμηρο λοιπόν αυτή η λέξη κακότη σημαίνει κάκωση και δυστυχία. Έτσι είπε και η γριά έπιασε με τα χέρια το πρόσωπο. Μόλις της λέει να του πλύνει τα πόδια, εκείνη πιάνει με τα χέρια το πρόσωπό της και έβγαλε δάκρυα θερμά και ολοφυρωμένη είπε «Όχου μου εγώ για σένα τέκνον δυστυχής, αλήθεια εσένα ο Ζεύς από τους ανθρώπους εχθρεύτηκε και ας είσαι θεοσεβής, γιατί κανείς ως τώρα από τους βρωτούς τόσα στον τερπικέραυνο δία παχιά μεριά δεν έκαψε ούτε εξαίρετες εκατόνδες όσα εσύ του έδωσες με προσευχές να φτάσει σε γύρα σε ευτυχές και να αναθρέψεις το λαμπρό σου γιο». Αυτά είναι φράση που λέει για τον χαμένο τον Οδυσσέα και αποδεικνύουν την ευσέβεια του Οδυσσέα, ότι έκανε πάρα πολλές εξαίρετες εκατόνδες. «Τώρα, λέει, από σένα μονάχα τελείως εστέρισε την ημέρα του νόστου». Έτσι είπε, έτσι και εκείνον μπορεί να τον κοροϊδεύουν, να τον περιγελούν οι γυναίκες. Το ρήμα είναι εφεψίον, το έχουμε βρει λίγο παραπάνω, παρέλειψα να το αναφέρω, στο στίχο 331. «Εφεψιάομαι» σημαίνει «περιγελώ». Πάλι το αναφέρει εδώ. Είναι τα μοναδικά σημεία που αναφέρεται το ρήμα αυτό. Και εκείνο λέει μπορεί να τον περιγελούν οι γυναίκες ξένων τηλεδαπών όταν σε κάποιου τα περίκλητα δώματα φτάνει. «Όπως και σένα οι σκύλες κοροϊδεύουν άπασε». Γνωρίζει, λέει, από ό,τι καταλαβαίνουμε από εδώ, ότι γνωρίζει την προσβολή της Μελανθούς. Αν θυμάστε, η Μελανθό είναι μια νεαρή υπηρέτρια που τον κοροϊδεύσε, φέρθηκε υβριστικά. «Τη δική τους λόβα και τα πολλά έσχη αποφεύγοντας, καθώς δεν αφήνεις να σε νύψουν», λέει, και είπε «δεν θέλω να με νύψουν αυτές». Ας πούμε για τη λέξη λόβα που μεταφράζει. Λόβη είναι η κακομεταχείριση, η βλάβη, η ατιμία. Στα αγγλικά η λέξη πέρασε ως εξής, labor. Labor είναι η εργασία, αλλά είναι και η κακομεταχείριση, στην labor από την λατινική λέξη ακόμα. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Ναι. Η δουλειά, όχι η εργασία. Δουλειά, ναι. Ναι, όχι το έργο, η δουλειά. Δουλειά είναι δουλεία. Στα λατινικά σημαίνει κακομεταχείριση η λέξη labor. «Εμένα όχι άκουσα, δηλαδή με τη θέλησή μου», πρόσταξε η κόρη του Ικαρίου, η φρόνιμη Πινελόπη. «Γι' αυτό τα πόδια σου θα ανοίψω για χάρη της Πινελόπης και της δικής σου, και για δική σου χάρη δηλαδή, όχι μόνο για της Πινελόπης, επειδή μου ορθώνεται η ψυχή μέσα από τα βάσανά σου. Αλλά εμπρός ξένε, άκου ό,τι σου πω. Πολλοί ξένοι ταλέποροι εδώ έφτασαν, αλλά κανένα λέγω έτσι όμοιο δεν είδα». Αρχίζει και τον υποψιάζεται, όπως εσύ στο σώμα και τη φωνή και τα πόδια του Οδυσσέως μοιάζεις. Έχει προσέξει την ομοιότητα λοιπόν, από εδώ αρχίζει η ένταση. Κάτι ψήγματα άρχισαν πιο μπροστά, να είναι συνομήλικος, τώρα λέει «μωρέ του μοιάζεις εσύ». Σε αυτήν απαντώντας πως είπε ο Πολύβουλος Οδυσσεύς, «Εγριάλε, έτσι λένε όσοι είδαν με τους οφθαλμούς εμάς αφωτέρους, όσοι μας είδαν και τους δυο, λένε ότι μοιάζουμε, πολύ όμοιοι μεταξύ μας ότι είμαστε, όπως και εσύ ίδια προσέχοντας», λέει, «αγορεύεις». Το μεταφράζει «προσέχοντας», η λέξη είναι «επιφρονέουσα», «επιφρονέω» σημαίνει «είμαι ευφυής». Δεν τα χάνει εδώ ο Οδυσσεύς, δίνει μια δικαιολογία. «Να», λέει, «μοιάζουμε».